Έρωσαν ότι είχα την τιμητική μου το πρωί και μου δίνει την σήμερα, ευκαιρία. Σε ποιο ραδιόφωνο? Στην εκπομπή του Δημήτρου Γκαρέζου και η κυρία Ιωάννα Λαΐου, την οποία Radio, ούτε την ξέρω ούτε με ξέρει. Μάλιστα έμαθα, γιατί μου το είπανε, θα το ακούσω το απόσπασμα, ότι αγόρευσα εχθές κατά του Παράσχου ότι είμαι ένα κίνσορα στην τηλεόραση και ο φίλος ο Δημήτρης είπε ότι έχω 2,5 πάνελ όλα κιόλα στην τηλεόραση. Δεν θέλω να υπενθυμίσω, ο καθένας ξέρουμε όλοι τι έχει κάνει. Θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν θα απαντούσα ποτέ, αλλά επειδή είπε ο κύριος Τεριάκης, χρειάζεται ψυχραιμία. Δείτε το δάσος, παιδιά. Δείτε την όλη εικόνα και εννοείται ότι τον όρο πανελίστας δεν το δέχομαι. Είμαστε συνεργάτες δημοσιογράφοι. Πάνελ είναι ένα αξιολογικό αντικείμενο. Ούτε εδώ είναι plexiglass. Δεν υπάρχει πανελίστας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει μια πορεία στην τηλεόραση. Εάν κάποιος δεν θέλει να ακούει αυτά τα λόγια, μπορεί να αλλάξει κανάλι. Το λέω για τον κύριο Ουγγαρέζο, τον οποίο τον ξέρω καλά. Την κυρία Λαΐου μου κάνει εντύπωση. Ούτε την έχω δει, ούτε με έχει δει. Είχε πολύ συγκεκριμένη άποψη για μένα. Εχθές σας ξαναλέω για τον κύριο Παράσχο, είπα αυτό που είδα και άκουσα με τα μάτια μου. Δεν έκανα μπροστά. Κριτική, ήμουν μπροστά. Δεν έκανα κριτική σε κάτι συγκεκριμένο, σε κάτι διαφορετικό. Τι θα πει αγορεύω και είμαι ο κίνσορας στην τηλεόραση και από πού και ως που έχω άποψη εγώ. Ενώ ο κύριος Σουκαρέζος στην τηλεόραση δεν μπορεί να έχει άποψη, στο ραδιόφωνο μπορεί να καταχαιριάζει όποιον θέλει. Δεν τα καταλαβαίνω. Λίγο ψυχραιμία, παιδιά. Στο ραδιόφωνο δεν είναι. Λίγο ψυχραιμία. Στο ραδιόφωνο δεν είναι εκπομπή. Ας ρωτήσει εκεί που είναι, σε αυτήν την εκπομπή. Στο ραδιόφωνο δεν είναι ελληνική. Ας ρωτήσει στην εκπομπή που εργάζεται τι ήμουνα και τι έκανα 10 χρόνια. Και μετά θα του πούνε την αλήθεια. Για να το κλείνουμε κι αυτό. Εντάξει, η αγάπη που σου έχει, Ελένη, είναι γνωστή. Για να το κλείνουμε. Πάμε τώρα. Εγώ του έχω μεγαλύτερη όμως. Γι' αυτό και είμαι εδώ. Λοιπόν, πάμε. Είσαι εδώ γιατί εκτιμάς ότι. Είναι ένα καλό περιβάλλον να δουλέψουμε όλοι μας. Λοιπόν, πάμε. Όχι πως η Ελένη δεν είναι και είναι και φίλη μου και συμμαθητριά μου και την εκτιμώ και την αγαπώ πολύ. Πάμε σε αυτό τώρα που έγινε λόγω έρωτα. Πόσο ερωτοχτυπημένο, συγγνώμη, πες να είναι κάποιος ο οποίος